Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Σήμερα έβγαλα τα στεριπλάς που είχα εδώ επάνω, τα οποία χρησιμεύαν ως ναρθικάς για να κρατήσουν τη μύτη σταθερή και ίσια. Τα έβγαλα γιατί ο γιατρός παρατήρησε, όπως και εγώ, ότι εμφάνισε μία δερματίτιδα εδώ γύρω από τη μύτη και επίσης ότι η ανάπλαση της μύτης εσωτερικά, καθίστε να στέκω μύτη για να μπορείτε να δείτε σωστά τη μύτη μου. Και το μέσα ίσια μπροστά είναι αυτό. Όλο ίσιο. Στο προφίλ αυτό. Λοιπόν, ο γιατρός είδε ότι πάμε πολύ καλά από μέσα, είμαι βουκωμένη, όμως παίρνω αναπνοή και σήμερα μυρίζω κιόλας. Ξέρω ότι μοιάζω με ένα πόρκι, είμαι ένα μικρό γουρνάκι. Πόρκι, πόρκι. Αλλά δεν με πειράζει, γιατί ο γιατρός με καθησύχασε ότι πρώτα απ' όλα αυτό δεν θα μείνει έτσι. Εδώ μέσα έχω δύο νάρθηκες από σιλικόνη, οι οποίοι αν βάλετε στο YouTube search και γράψετε nasal splint removal ή σεπτόπλαστη splint removal, αν θέλετε θα σας βάλω τις λέξεις κάτω στο description box για να δείτε τα βιντεάκια, είναι κάτι νάρθηκες από σιλικόνη, οι οποίοι κρατάνε τη μύτη σε αυτήν ακριβώς την θέση για να είναι σίγουρο ότι το διάφραγμα θα παραμείνει ίσιο και για να έχουν χρόνο ίστι να αναπλαστούν κάτω από αυτούς τους νάρθηκες. Δηλαδή, για να μην γίνει σύμφιση το ένα κρέας με το άλλο, γιατί όλη η μύτη από μέσα ήταν κομμένη. Τι έκανα εγώ στη μύτη μου, με ρωτήσανε σε σχόλια και επειδή τώρα, εντάξει, δεν το λέω αυτό για πένεμα, όμως η αλήθεια είναι ότι το κάθε βίντεο δέχεται αρκετά σχόλια και επειδή εγώ τώρα, ειδικά με το θέμα της μύτης, η καλύτερη συμβουλή που μου έδωσε ο γιατρός και η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να δώσω εγώ σε οποιοδήποτε άτομο έχει κάποια επέμβαση ή έχει κάποια αρρώστια είναι να κοιμάται πολύ. Η αλήθεια είναι ότι κοιμάμαι πάρα πολλές ώρες και τις ώρες που δεν κοιμάμαι προσπαθώ να τελειώσω δουλειές που βγαίνουν. Οπότε το να απαντάω ας πούμε, σε κάθε σχόλιο είναι χρονοβόρο. Το κάνω βέβαια, αλλά θα χρειαστώ το χρόνο. Γι' αυτό να αρχίσω να σας απαντήσω, να ξέρετε ότι είναι γι' αυτό το λόγο. Δεν είναι ότι έκανα τη μύτη μου για την είδα, λέει και φύγει ο κλάκι. Δεν πρόκειται να γελάω γιατί πονάω. Λοιπόν, όπως θα δείτε, αυτά εδώ όλα είναι πρισμένα. Βλέπετε, έχω αρκετό πρίξιμο. Ειδικά από αυτή την πλευρά που το ρτούν είναι πιο μπουκωμένο και από εδώ έγινε η τομή, γιατί το διάφραγμα ήταν στραβό προς τα εδώ. Είμαι πολύ πρισμένη. Όμως δεν νιώθω κανένα πόνο, εκτός από εδώ τη μύτη που πονάω και δεν το πατάω και δεν πρέπει να το πατήσω και δεν πρέπει να δεχθεί καμία πίεση αυτή τη στιγμή η μύτη. Γι' αυτό και δεν φοράμε γυαλιά, μου είπε. Επίσης, λούστηκα τελευταία στιγμή την τελευταία φορά την Παρασκευή. Εγώ που λουζόμουν κάθε μέρα, αυτό για μένα είναι ρεκόρ λουσιά. Αλλά ο γιατρός μου έχει απαγορέψει το λούσιμο. Όχι τόσο πολύ για να μην πάει νερό στο πρόσωπό μου. Σήμερα μου είπε ότι μπορώ να πλύνω το πρόσωπό μου, αλλά για να μην από τη ζέστη από το πιστολάκι διασταλούν τα αγκία και οι πόροι της μύτης και έχουμε καμία αιμορραγία. Δηλαδή μου είπε λούσιο αν θες, αλλά ας τα μαλλιά σου να στεγνώσουν φυσικά. Τι άλλο, παιδιά, να σας πω. Καθαρίζω τη μύτη μου με φυσιολογικό ρο. Βάζω αλυφούλα εδώ μέσα στα ρουθούνια γιατί ενοχλούν οι νάρθηκες και γιατί πρέπει να κλείσουν οι πληγές και τα αιώματα. Βάζω αλυφούλα άλλου είδους εδώ μέσα για να κρατάω καθαρή την οδό
Γιατί αυτοί οι νάρθε και οι σιλικόνες έχουν μια τρυπούλα η οποία πρέπει να κρατιέται καθαρή για να μπορώ να ανακουμαίω. Και τη Δευτέρα θα βγάλω αυτούς τους νάρθηκες και θα αρχίσει η μύτη μου σιγά σιγά να πέφτει στο κανονικό της. Εκεί που πρέπει να πάει δηλαδή. Όπως ήταν και πριν. Η μόνη διαφορά που θα έχω, γιατί η μόνη ας πούμε αισθητική αλλαγή που έκανε, ήταν ότι μείωσα λίγο αυτό εδώ που ήταν χοντρούτσικο, που ήταν ντουκ έτσι. Μπούλμπους, που ήταν δηλαδή σαν ένας μικρός σβόλος, το έκανα ας πούμε πιο λίγο λογικά, δεν ξέρω ακόμα. Και δεν ξέρω και πόσο έβγαλε και δεν το συζητήσαμε και ιδιαίτερα. Και δεν ξέρω αισθητικά πώς θα είναι μετά, γιατί αυτό ήταν πολύ μικρό ελάχιστο που κάναμε σε σχέση με όλα τα άλλα, με το να ανοίξουμε δηλαδή τις οδούς για να περνάει ο αέρας, με το να εισφιάξουμε το διάφραγμα, με το να τραβήξουμε χόντρο για να κλείσει η τρύπα. Και μου είπε ότι θα πρέπει να θα δυσκολευτούμε μετά, εφόσον βγάλουμε τους νάρθηκες, γιατί θα πρέπει να αφήσουμε το βλενογόνο μέσα να δημιουργηθεί για να δημιουργηθεί ένας υγιής βλενογόνος. Τώρα αυτό βλέποντας και κάνοντας, από Δευτέρα θα δούμε, θα πέσει και η μύτη λογικά, δεν θα είμαι σαν πόρκι. Έχει πολύ φάση παιδιά αυτό το στυλ πόρκι. Πονάει λίγο η μύτη μου. Το κακό είναι ότι δεν μπορώ να ταλαιπωρηθώ. Δηλαδή, στην αρχή τώρα ξυπνάω. Έχω πολύ διάθεση. Μην είμαι πολύ καλά, σαν να μην έχω κάνει χείριση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο οργανισμός έχει περιορισμένες δυνάμεις και δυνατότητες. Μετά από 5-6 ώρες, τι κάνει με στον ήλιο, αν έχει ας πούμε, αέρα, μα σκύβω, άμα κάνω δουλειές, γίνομαι χάλια. Μισό λεπτό, χτυπάει και το σταθερό. Είναι ο Παντελής. Λοιπόν, σας κλείνω. Θα τα πούμε σε άλλο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Ερωτήσεις, σχόλια από κάτω. Φιλάκια, γεια σας. Α, καθίστε, έκλεισε ο Παντελής. Όχι, δεν έκλεισε. Καλά, τέλος πάντων. Φιλάκια, γεια σας.